Ξένες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τα χρυσά διαβατήρια. Όχι μία, αλλά δύο επιταγές φαίνεται να εξέδωσε προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή ο καταζητούμενος Μαλαισιανός επιχειρηματίας Τζοτά Εγκλόου. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Πολίτης, και η δεύτερη επιταγή ύψους 10.000 ευρώ έχει την ίδια ημερομηνία έκδοσης με την πρώτη ύψους 300.000 ευρώ. Οι δύο επιταγές εκδόθηκαν κατά την ίδια ημερομηνία με την έκδοση του Κυπριακού Διαβατηρίου, του Τζόλοου. Για την πρώτη επιταγή, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας ανέφερε ότι αποτελούσε εισφορά στη Θεολογική Σχολή, δικαιούχος και στην δεύτερη επιταγή. Είναι και πάλι αρχιεπισκοπή, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής απαντήσεις για το που πήγαν τα λεφτά. Η εισφορά έγινε κατά τη συνάντηση των δύο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ζητήθηκε από τον Λόου και η πολιτογράφηση της φίλης του. Η αίτηση της, ωστόσο, απορρίφθηκε στη συνέχεια από τις αρχές της Δημοκρατίας, καθώς το όνομα του Λόου άρχισε να φιγουράρει στην μαύρη λίστα της Ιντερπόλ. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι προϊόν κλοπής εισφορά του Μαλαισιανού, δηλώνει έτοιμος να τα επιστρέψει ο Μακαριότατος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή. Αν και το θέμα, όπως λέει, θεωρείται λήξαν για την Εκκλησία. Αν ήξερα ότι τα έκλεψε και τα έφερε και είναι στο δικαστήριο και έπρεπε να τα δώσει πίσω, ευχαρίστως θα τα έδιδα. Δεν μου ανήκουν. Πολλές φορές έρχονται μερικοί που τους ξέρω να προσφέρουν για τον καθεδρικό ναό και λέω όχι. Διότι αν πάρω τέτοια λεφτά, θα πέσει ο ναός πάνω μου. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας τοποθετείται και για την συνάντησή του με τον Μαλαισιανό καταζητούμενο. Ο developer είπε στον επενδυτή πως έστειλα επιστολή στον υπουργό και τον συστήνω να του δοθεί υπηκότητα και αυτός εξέφρασε την επιθυμία να με δει και να κάνει μια εισφορά για την Αρχιεπισκοπή. Του είπα να έρθετε το μεσημέρι να φάμε μαζί. Ήρθε ο άνθρωπος και του είπα ευχαριστώ, η Αρχιεπισκοπή δεν θέλει εισφορά. Κάναμε τότε την θεολογική σχολή και να είμαι ειλικρινής, περίμενα να προσφέρει 10 με 15.000 που προσφέρουν πολλοί. Αναφερόμενος στο σάλο που προκλήθηκε για το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, αρχιεπίσκοπος είπε ότι τα διαβατήρια προέκυψαν επειδή Κύπρος είναι μια μικρή και άπειρη δημοκρατία. Είμαστε, αν μου επιτραπεί, και λίγο ατσαμίδες. Η νομοθεσία στερεί το. Σήμερα έγινε καλύτερη. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή προειδοποιεί μεσάζοντες. Έχουμε βάλει ένα πολύ καλό διεθνές σύστημα δέουσας επιμέλειας στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διεξάγει συνέχεια ελέγχους. Ακόμη και μετά την έκδοση διαβατηρίου, έχουμε υιοθετήσει τον κώδικα συμπεριφοράς βάσει του οποίου υποχρεώνονται οι μεσάζοντες να κάνουν έλεγχο και να είναι υπόλογοι αν δεν μας πούν την αλήθεια. Τη διερεύνηση των νέων καταγγελιών ζητά το ΑΚΕΛ. Τον Αρχιεπίσκοπο θα τον αφήσω στην κρίση του λαού. Θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωση των συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας να διερευνήσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο, απλώς ότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα, ειλικρινά. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει καμία επίσημη τοποθέτηση για την επιταγή των 10.000 ευρώ με δικαιούχο την Αρχιεπισκοπή.